Δεν πιάσαμε τις σαμπάνιες. Ωραία σαμπάνια. Και εγώ νομίζω ότι είχα μια φωτιά και τη σβήνανε. Παιδιά, αυτή τώρα η στολή είναι τι είναι, η μάχημη. Ναι, η μάχημη. Εσείς είσαστε τώρα αυτοί που αποφυστήσατε ή είσαστε καινούργοι? Α, εσείς είσαστε του χρόνου. Είσαστε εκολαπτώμενα δηλαδή, ε. Από πού είσαι εσύ, από ποιο μέρος? Σέρες εσύ? Από Κομοτηνή. Και εσύ? Από πού? Γιάννενα. Πόσες φορές σου μπήκα στο πλάνο? Άστα να πας στο διάλο. Για πας, ακούω κάποιον πίσω. Ρε παιδιά, αυτόν διώχτε τον, ναι. Έρχομαι. Έχω μπει πολλά αρκετές. Πάνω από 10. Με σβήσεις. Ο κόσμος μου θα σε κράξει, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι είπαμε, ο Κιαλάτσι. Δεν βαριέσαι. Από πού είσαι εσύ? Από Αθήνα ήρθα. Αθήνα, χρόνια βιντεολήπτης. 34. Σύζυγος. Α, πάτε πακέτο, ε. Εμένα δεν μου κλουθάει η γυναίκα μου, ρε παιδιά. Έλα εδώ να μου πεις το μυστικό. Πες, πώς είναι το όνομά σου, έχεις ωραία μάτια. Η Δήμητρα. Σε σένα πόσες φορές μπήκα στο πλάνο σου? Δεν ξέρω. Δεν με δες. Έλα. Δεν μπήκα καμία, πες. Πού να ξέρω. Δεν μπήκες καμία. Έλα σου πω. Δεν θέλω. Έχεις μπει ήδη. Έλα σου πω. Σήμερα τώρα, εδώ στον ίδιο σταθμό. Έλα εδώ. Έλα εδώ, δίπλα μου. Που είσαι και ψηλός τώρα, εδώ που βρήκα τον Μπεντένι εγώ. Πρέπει να είμαστε σε Μπεντένι να τους τάξουμε. Τι τρώγατε παιδί μου εσείς να μην είσαστε μικρά? Ναι, ναι, είμαι δημοσιογράφος της Κρήτης. Της Κρήτης. Αλλά εκπέμπω παντού. Και στην Αμερική θα σε δουνε. Θα με δουνε. Ναι. Έχεις να πεις πράγμα για τους Αμερικάνους? Ναι, καλά κοπέλια είναι, καλά κοπέλια είναι και αυτά. Καλά κοπέλια είναι. Είναι ανοίγουμε για τα κοπέλια να πω, για πολλούς. Ο Παύλος, είσαστε καλό κοπέλιο Παύλος? Το καλύτερο κοπέλιο Παύλος. Το καλύτερο κοπέλιο Παύλος, γιατί μαρεύει στην Κρήτη κάνουμε. Και αυτός ψηλός. Δεν ξέρω αν τον τάζει για αυτόν. Πιο ψηλός από μένα, Παύλος. Ψηλός είναι. Πιο ψηλός από μένα. Ντερέκι, ντερέκι. Ντερέκι να είμαι. Ντερέκι. Πώς θα μπαίνετε, μ' αρέσει μέσα στους θάμνους να σβήνετε φωτιές. Επόπτη μαγειρίων ξυγιόταν κάθε φορά στο φαγητό. Ξυγιόταν ο Παύλος. Ελά, πώ πε κανένα σκηνικό ωραίο που κάνατε εκεί. Με τον Παύλο. Ναι, βγαίνετε έξω, πειράζετε κοπέλες. Παίρνουν τα καλά, παίρνουν τα καλά. Τον Παύλο, εγώ το γνώρισα κατευθείαν σε σχέση, δεν ήταν ποτέ ελεύθερο ο Παύλος. Όχι. Άρα τίποτα. Ήταν ήρεμο παιδί, αλλά. Ήταν και είναι ήρεμο παιδί. Ήταν ήρεμο καλύτερο παιδί. Κάνετε κανένα τίποτα εκεί και τίποτα. Μέσα στο θάλαμο. Μέσα στο θάλαμο, όταν έπεφτε η νύχτα. Ναι, τι κάνατε, ροχάλιζατε όλοι. Ροχάλιζαμε πολύ όλοι. Για να σου πω, το κορίτσι του έχει πάρει, του ρίζει δεν του έχει πάρει. Καλό κορίτσι είναι, το πάρουμε. Καλύτερο. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Σ' αντέχει. Αντέχει. Ζηλεύει. Αφού μπορεί να βαδίσει. Ζηλεύει. Είναι λίγο. Έτσι. Είναι ζηλιά. Λίγο, όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Εσύ ζηλεύει. Γιατί είναι καλό κορίτσι. Ναι, ζηλεύει εσύ, ρε. Ζηλεύω. Πολύ. Έλα εδώ, ρε κορίτσι. Έλα εδώ, κορίτσι. Έλα εδώ, κορίτσι. Έλα εδώ. Πώς σε λένε σένα? Ελένη. Ύστερα που είπαμε το που είπα ότι βγαίνουν έξω και βλέπουν κορίτσι, πρέπει να δείτε τη φάτσα τη. Έχει καμία σχέση με η Γερμανία, όχι, ε? Όχι, καμία. Έχει, καμία, καμία. Έλα, σου πω, ζηλεύεις, τον ζηλεύεις. Λίγα. Κοιτάζει το μάτι το δεξί, φετάζεται λίγο δεξιά αριστερά. Δεν τολμάει. Δεν τολμάει, ε? Δεν τολμάει. Δεν τολμάει, παντόφλα. Τι νούμερο φοράς? Εντάξει, πάλι καλά, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, εντάξει. Τρώγεται ακόμα. Εσύ από πού είσαι? Και εσύ Θεσσαλονίκη. Μαζί, μαζί. Είσαστε χωριανάκια. Χωριανάκια είμαστε. Χωριανάκια. Δεν είναι και προξενιό, δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Δεν γίνει και προξενιό. Με τη μία ματιά ή με τη δεύτερη? Με μία δεύτερη, με μία δεύτερη, με μία τρίτη. Ναι, τσουπ, εντάξει. Έλα σου πω, αυτό δουλεύει. Ορίστε. Αυτό δουλεύει. Αυτό, κάτι κάτι. Δουλεύει αυτό. Και πώς το. Αφού έχουμε το πιο μορφό κορίτσι, δεν κοιτάμε και τα υπόλοιπα γόρια αυτό το κοιτάνε. Τι σου λέει, τι παρατηρήσει σου κάνει? Τι σου πιο. Όχι, δεν έχουμε θέματα. Όχι, τα αντισύμματα δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε θέματα. Δεν έχουμε διαθέματα. Παίζει χαρτιά? Όχι. Μεθάει? Όχι. Θα τον πάρει. Με την ευχή μου. Παιδιά, να είστε καλά. Ωραία, παιδιά, χαμογελαστά. Ο άνθρωπος, παιδιά, πρέπει να είναι με το χαμόγελο. Όταν του λείπει το χαμόγελο, τότε δυστυχώς εγκλωβίζεται μέσα στη μιζέρια του. Και όταν εγκλωβιστείς μέσα στη μιζέρια σου, είναι δύσκολο
να βγεις προς τα όξο. Extreme Team με το πιο ωραίο μαλλί. Ασορτή πάτε στο φτιάξιμο του μαλλιού. Στον ίδιο κομμωτή πάτε. Στον ίδιο. Πάντως όλες κοντό. Όλο κοντό μαλλί. Και έγχρωμο. Της Μοβός. Πυροσβεστικό σώμα. Εσείς εδώ είσαστε παλιέουρας. Ναι. Ήσασταν εδώ και διδάσκατε εδώ τα παιδιά και τα... Ναι, οδήγησες. Εσύ είσαι οδηγός, είσαι. Ωραίος. Πώς τα είδες τα πράγματα. Καλή ήταν η φουρνιά. Μπορώ να πω ότι ήταν από την καλύτερη σειρά. Ναι, ήταν, δηλαδή είχε δείξει καλά. Και σε ποιο τομέα, α το πούμε. Και στην οδήγηση τα παιδιά ήταν καλά, και στο τομέα τη πειθαρχία ήταν πολύ καλά. Και στην εκπαίδευση. Και στην εκπαίδευση ήταν πολύ καλά. Αλλά και στο ήθος. Και στο ήθος. Παίζει μεγάλη σημασία το ήθος του πυροσβέστη, έτσι. Πρέπει να είσαι άνθρωπος, α το πούμε, έτσι. Πρώτα γιατί πας να βοηθήσεις. Πρώτα από εκεί ξεκινάμε και μετά είναι όλα τα άλλα. Τα παιδιά. Παίζει βασική προϋπόθεση ο γονέας. Η ανατροφή γίνεται από εκεί. Έχω πει ότι επηρεάζεται και από το σύνολο. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να μπει σε ένα σύνολο επηρεάζει, με καλά παιδιά και να γίνει και αυτός καλός. Και αυτό μετράει. Δηλαδή και ομαδικότητα. Η ομαδικότητα, μπράβο. Τραβάει το παιδί και το φτιάχνει και το άλλο, έτσι. Παίζει σημασία. Πόσα χρόνια είσαι εδώ. Πέντε χρόνια. Σ' αρέσει. Γι' αυτό το επέλεξα να έρθω εδώ πέρα λίγο. Εσύ από πού είσαι, από εδώ, από τον Τόπιο, ε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να ξεφουρνίζετε ωραίες φουρνιές. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς, τα παιδιά, να βγαίνουν καλά παιδιά και να προσπαθούν κι αυτοί όπως κι εμείς για την κοινωνία. Ο πυροσβέστης είναι για να βοηθάει. Να βοηθάει, ρε παιδιά, και αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι τα λεφτά που παίρνει δεν είναι αξία της, πες το, σε αυτά που δίνουνε. Γιατί δίνεις τη ζωή σου, είναι επικίνδυνο να πνες καυσα αέρια. Το είπε ένας παλιός πυροσβέστης και εγώ όταν πρωτομπήκα έτσι νέος. Είναι από τα σώματα τα οποία πας το πρωί στη δουλειά σου και δεν ξέρεις άμα γυρίσεις. Αυτό είναι. Είναι, είναι ένα αυτό, βασικό κομμάτι. Παιδιά, το πρέπει να πούμε στην κοινωνία ότι θα πρέπει να πληρώνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πληρώνεται με το βασικό μισθό που παίρνουν τα παιδιά. Και κάποιοι μπορεί να λένε κάθονται όλη την ώρα, άμα τύχει καμιά φωτιά. Ναι, άμα τύχει όμως και σκοτωθείς, τι γίνεται θα περιμένεις. Το άμα τύχει... Παιδιά, όπως είπα και τα παιδιά, μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Πάντα τους λέω αυτό το πράγμα, σε όλα τα παιδιά που έχουν πήγει από εδώ πέρα, μεγάλη προσοχή. Προσοχή. Και στον εαυτό τους. Στον εαυτό τους. Και μετά στους υπόλοιπους. Και στους υπόλοιπους, αυτό ακριβώς. Αυτό. Χάρηκα.